Συνεχίζεται για τρίτη μέρα η ένταση και οι διαδηλώσει στη Βραζιλία. Δέσπινα Μανδελενάκη. Καλό μεσημέρι, Ελένη. Συνεχίζονται οι βίαιε συγκρούσει στη Βραζιλία, αυτή τη φορά στην πολιτεία του Ρίο Ντετζανέιρο, ανάμεσα σε διαδηλωτέ και αστυνομία. Με δακρυγόνα και σφαίρε από καουτσούκ, λοιπόν, έβαλε η αστυνομική κατά των διαδηλωτών στο περιθώριο μια συγκέντρωση που είχε γίνει γύρω από το στάδιο τη πόλη Φορταλέζα στη Βραζιλία πριν ξεκινήσει ο αγώνα για το Confederations Cup. Ε, Καθώ προχωρούσαν οι διαδηλωτέ προ τη γέφυρα που συνδέει την πόλη Νιτερό και την πόλη του Ρίο, εκεί έγιναν οι συγκρούσει. Εδώ βλέπουμε και το λεωφορείο, στο οποίο έβαλαν φωτιά και το έσπρωξαν πάνω σε άλλα αυτοκίνητα. Μένονται λοιπόν οι συγκρούσει με αφορμή το κόστο των συγκοινωνιών, αλλά τροφοδοτούνται με την γενικότερη δυσφορία που υπάρχει στη χώρα. Και βέβαια η Βραζιλία δεν είναι η μόνη χώρα. Έχουμε συγκρούσει, συνεχίζουν συγκρούσει και στην Τουρκία, δεύτε. Και στην Τουρκία λοιπόν, η τουρκική στην Άγκυρα για να τη συγκέντρωση εκατοντάδων διαδηλωτών. πριν τι ρήψει νερού του προειδοποίησε να φύγουν από του δρόμου. Για άλλη μια φορά θέλησαν οι Τούρκοι πολίτε να εκφράσουν τη δυσαρέσκειά του προ τον Ερντογάν και το κόμμα του. Αλλά και στην Κωνσταντινούπολη συγκεντρώθηκαν χιλιάδε άνθρωποι. Αυτή τη φορά όμω οι βίε συγκρούσει έδωσαν τη θέση του σε μια σιωπηλή ακίνητη διαμαρτυρία. Ενώ άναψαν και πολλά κεράκια στη μνήμη των ανθρώπων που χάθηκαν κατά τη διάρκεια των συγκρούσεων και των διαδηλώσεων των τελευταίων ημερών στην Τουρκία και να κλείσουμε δέσμενα με την επίσκεψη Ομπάμα στο Βερολίνο. Ε, βλέπουμε εδώ τα δύο ζεύγη την Άγγελα Μέρκελ με το σύζυγό της αλλά και τον Παρακομπάμα με τη Μισέλ Ομπάμα. Στο επίσημο δείπνο που παρέθεσε η καγκελάριο στον ε, Αμερικανό πρόεδρο, μεταξύ των συζητήσεων για τη Συρία και τη μείωση των πυρηνικών, ο πρόεδρο Ομπάμα αναφέρθηκε και στην ανεργία όχι μόνο στην, Ευρωζώ, όχι μόνο στην Αμερική αλλά και στην Ευρωζώνη. Είπε ότι θα πρέπει να δοθούν ευκαιρίε ε, και στου ανθρώπου και ότι πρέπει να διασφαλίσει η Ευρώπη και η Αμερική ότι οι άνθρωποι που ζουν στο Σικάγο ή Μπέλφαστ, στην Αθήνα ή στο Βερολίνο στη Μαδρίτη, ότι μπορούν. Να απολαύσουν την αξιοπρέπεια μέσα από την εργασία, γιατί αυτό αξίζει σε όλου, και οι οικονομίες να δουλεύουν για όλου του ανθρώπου και όχι μόνο για εκείνου που βρίσκονται στην κορυφή. Δέσποινα, σε ευχαριστώ.